Η 29χρονη φοιτήτρια αρνείται από το πρώτο λεπτό κάθε σχέση με τη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Μάλιστα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας έγγραφο με τα αποτελέσματα από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, όπως θα μας πει αμέσως τώρα ο Μανώλης Ασαριώτης. Μανώλη. 29χρονη καταδικάστηκε, όπως έχουμε πει, επειδή μέρος γενετικού υλικού της βρέθηκε σε γεμιστήρα όπλου, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ανήκει στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Ο γεμιστήρας βρέθηκε μαζί με οπλισμό, όλα τα όπλα ήταν θαμμένα στην Πολυτεχνείου Πολιτού Ζωγράφου και βρέθηκαν τον Νοέμβριο του 2011. Η ιστοσελίδα real.gr αποκαλύπτει σήμερα ότι στην έκθεσή του στα στελέχη των εγκληματολογικών εργαστήριων της αστυνομίας αναφέρουν πως τα όπλα αυτά που βρέθηκαν, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε καμία τρομοκρατική ενέργεια. Όπως λέγαμε στο παρελθόν, ήταν καθαρά. Ο οπλισμός είχε συνδεθεί με τη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, επειδή είχαν βρεθεί σε αυτόν δείγματα DNA όχι μόνο της 29χρονης, αλλά και του συντρόφου της, που κατηγορήθηκε για υπόθαλψη μελών της οργάνωσης. Μόνο που ο σύντροφός της έχει αποφυλακιστεί. Μανώλη, σε ευχαριστούμε.